Η αγενεσία φλεβόκομφου είναι συμπέρασμα παθολογοανατόμου. Δεν είναι συμπέρασμα ιατροδικαστή. Ο παθολογοανατόμος είναι μορφολόγος. Βλέπει ευρήματα στο μικροσκόπιο από τα όργανα που του έχουν στείλει και από όργανα που έχει εξετάσει. Ο ιατροδικαστής είναι αυτός που αναλαμβάνει να στοιχειοθετήσει τα ευρήματα που έχει μαζί με τα ευρήματα του παθολογοανατόμου. Εάν η κυρία Τσιόλα δεν μπόρεσε ποτέ να στοιχειοθετήσει αυτά τα ευρήματα, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι δικό της. Η έκθεση Καρακού και Καλόγρια συμφωνεί με τη δική μου έκθεση. Τον ασφυκτικό θάνατο τον έχω περιγράψει στην εκθεσή μου. Υπάρχουν ευρήματα στον εγκέφαλο, στο μυοκάρδιο και στους πνεύμονες, τα οποία έχω αναφέρει αναλυτικά. Εγώ ως παθολογοανατόμος δεν μπορώ να γράψω ασφυξία. Την αιτία θανάτου τη γράφει ο ιατροδικαστής, όχι ο παθολογοανατόμος. Δεν είχα ενημερωθεί ποτέ ούτε για το πανάκι, ούτε για τις αμοιχές στο στόμα και στο χείλος. Αυτά τα άκουσα πρώτη φορά από την τηλεόραση μετά από ένα χρόνο. Όταν μου στάλθηκαν τα όργανα του παιδιού, ρώτησα τρεις φορές την ιατροδικαστή, την κυρία Τσιόλα, αν έχει άλλα ευρήματα και μου είπε ότι δεν έχει κανένα εύρημα, ούτε νεκροψιακά, ούτε νεκροτομικά.